Γεια σας παιδιά, θα δούμε σήμερα μια που θα βάλουμε καινούργια μπαταριούλα στο Enfield μας. Πώς μπορούμε να τις κάνουμε την προετοιμασία της. Λοιπόν παιδιά, αυτές οι μπαταρίες είναι κλειστού τύπου. Συνήθως οι μπαταρίες διακρίνονται σε κλειστού τύπου, ανοιχτού τύπου, τζέλ κτλ. Εμείς θα βάλουμε εδώ μια κλειστού τύπου. Κλειστού τύπου λέγονται μπαταρίες, οι οποίες δεν χρειάζεται μετά να συμπληρώσουμε ηλεκτρολίτες. Δηλαδή βάζουμε τον ηλεκτρολίτη εδώ που έχουν μια φορά, κλείνουμε εδώ με το καπάκι, ασφαλίζουμε και αυτό είναι. Δεν χρειάζεται ξανά συμπλήρωμα ηλεκτρολίτη ας πούμε. Λοιπόν, η διαδικασία παιδιά τώρα είναι η εξής. Διαβάζουμε πάντα βέβαια τις οδηγίες που έχει το κουτί. Διαβάζουμε παιδιά πάντα τις οδηγίες που έχει το κουτί. Λοιπόν, εδώ ας πούμε, εδώ γράφει το κουτί πίσω ότι γεμίζουμε τα υγρά, περιμένουμε 20 λεπτά και μετά κλείνουμε με το καπάκι. Λοιπόν, μετά παιδιά η μπαταρία μας, όταν βάλετε τα υγρά θα την πιάσετε, θα καταλάβετε ότι είναι ζεστή, δηλαδή οι ηλεκτρολίτες δουλεύουν μέσα, κάνουν τη χημική ένωση που γίνεται στις μπαταρίες, μολύβδου οξέως ας πούμε, όπως είναι αυτές εδώ. Εγώ τι κάνω τώρα, αυτές οι μπαταρίες παιδιά θα χρειαστούν και μια φόρτιση αργότερα. Δεν είναι πλήρως φορτισμένες, δηλαδή θα βάλουμε τα υγρά τους. Εγώ τις αφήνω ένα βράδυ, μπορείτε και 5-6 ώρες ας πούμε, μέχρι να κρυώσει η μπαταρία και μετά τις φορτίζουμε ένα 2 ώρο με 3 ώρο. Δεν βάζουμε, προτιμώ να μην βάλετε τους παλιούς φορτιστές που είναι ταχείας φόρτισης. Καλοί φορτιστές παιδιά για αυτή την περίπτωση είναι αυτοί εδώ με την πλακέτα, όπου μόλις καταλάβουν ότι η μπαταρία έχει φορτίσει, κλείνει μόνος του αυτός ο φορτιστής. Δηλαδή μην βάλετε του παλιού τύπου, μισό λεπτό να κατέβω κάτω να σας δείξω τον άλλο φορτιστή που έχω. Λοιπόν παιδιά, μην βάλετε φορτιστή τέτοιου τύπου. Αν μπορείτε αποφύγετε τον, αυτός είναι δυνατός φορτιστής. Τον έχω πάρει για άλλο λόγο. Λοιπόν παιδιά, βάζουμε τα υγρά, αφήνουμε 20 λεπτά. Κλείνουμε με το καπάκι του, ασφραγίζουμε, αφήνουμε 5-6 ώρες να είναι κρύα η μπαταρία και ρίχνουμε ένα φόρτισμα 2-3 ώρες. Λοιπόν, αυτά πάνω κάτω. Πρώτα βάζουμε το κόκκινο, εντάξει κάποια λεπτομέρεια τώρα, πρώτα βάζουμε πάντα το κόκκινο το συν και το βγάζουμε τελευταίο. Αφαιρούμε πρώτα πλην, όταν είναι φορτισμένη η μπαταρία και μετά συν. Αυτά τα λίγα, τα απλά πραγματάκια. Ευχαριστώ πολύ. Τα ξαναλέμε στο επόμενο βιντεάκι. Τσάου.